Λοιπόν, όχι, δεν είσαι θα μπορούσα όμως. Αν ήμουν όφελος, θα είχα μεγαλύτερη επιτυχία σε πολλές κατηγορίες. Οπότε θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Είναι ένα κομπλιμέντο, ευχαριστώ πολύ. Πάντως στη δουλειά σου είσαι πάρα πολύ καλός, γι' αυτό είσαι και εσύ δίπλα μας. Καλημέρα, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Όλος δικό σας, την παρέα σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω και με ωραίο, μάλλον με ωραία αφορμή σήμερα, γιατί είμαστε ούτε καν μία ημέρα πριν από τα Όσκαρ. Κάτι ώρες. Όσκαρ, το θέμα μας Όσκαρ. Κάποιοι θα ξαγρυπνήσουμε από τις 3 μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες για να τα απολαύσουμε στον πραγματικό τους χρόνο, έστω και με μία απόσταση από τον πραγματικό σκηνικό χώρο. Και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε. Χρόνια του Λαλαλάντ. Βέβαια. Δεν ξέρω αν, αν την έχετε δει την ταινία. Εγώ δεν την έχω δει την ταινία, αλλά έχω διαβάσει πάρα πολύ γι' αυτό. 14 υποψηφιότητες. 14 υποψηφιότητες. Ανήκει και αυτή λοιπόν σε αυτή τη μικρή ελίτ των ταινιών που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τις 14 υποψηφιότητες. Τα γραφεία στοιχημάτων έχουν ενδιαφέρον. Α, ναι, ναι, για πες, να αρχίσουμε έτσι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Τι ποντάρεις? Καλά, εγώ θα ποντάρω σίγουρα La La Land. Είμαι από τους ανθρώπους. 14 υποψηφιότητες, κάτι δεν θα πάρει. 14 υποψηφιότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που είχαν 11 υποψηφιότητες στο παρελθόν και δεν πήραν τίποτα. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το πορφυρόχρωμα μία από αυτές. Θα με συγχωρέσετε σε περίπτωση που κάνω κάποιο λάθος, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για την πληροφορία που μεταφέρω τώρα. Όμως το La La Land αποκλείεται αυτή τη χρονιά να χάσει. Εκτός από το ότι έχει πάρει συνολικά 250 υποψηφιότητες σε βραβεία και έχει πάρει 100 κάτι, που δεν το λες και καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, είναι η ταινία που έχει ξεσηκώσει για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Πρώτα απ' όλα, με σεβασμό στο είδος του musical, μιλάει σε ένα κοινό το οποίο αγαπάει το musical, χωρίς όμως να είναι musical. Τι σημαίνει αυτό? Ανοίγει μια πόρτα σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Ανοίγει την πόρτα σε ένα κοινό το οποίο πιθανότατα να μην τον ενδιαφέρει ποτέ να παρακολουθήσει μια ταινία μουσική ή musical, γιατί musical ορίζεται καλή ώρα, έτσι. Είδες? Ναι, δηλαδή το musical κίνητρο. Και φεύγω. Σου δίνω ένα κίνητρο όμως σήμερα για να αλλάξεις την βραδιά σου, αν έχεις διάθεση και χρόνο, να πας να παρακολουθήσεις την ταινία, γιατί πραγματικά αξίζει για πάρα πολλούς λόγους. Ο βασικότερος για εμένα είναι η απλότητά της. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε στον κινηματογράφο μια ταινία που έχει τη μουσική και το τραγούδι στη βάση της επικοινωνίας της. Ναι. Όπου οι χαρακτήρες μπαίνουν στην ουσία αυτών που λένε. Τραγουδάνε με τη δική τους φωνή. Δεν τραγουδάνε με μια φωνή επίπλαστη, με μια φωνή η οποία απαιτείται συνήθως στον χώρο του musical ή του μουσικού θεάτρου. Αν μιλάμε για θέατρο, που δει στον κινηματογράφο που τα περισσότερα είναι και προηχογραφημένα. Ναι. Είναι αυτά που θέλει να πει η ψυχή τους, τα λέει με άλλο ρυθμό. Και έτσι η ομορφιά είναι στην ουσία του ζευγαριού και στην ουσία του τι αγαπάς και αν τελικά οφείλεις να ακολουθήσεις το όνειρό σου ή όχι. Το όνειρό του σκηνοθέτη το ακολούθησε, 14 υποψηφιότητες και το φαβορή μου έχει όνειρο. Γιατί σου άρεσε τόσο πολύ εσένα? Γιατί μου άρεσε. Πέρα από προσωπικές αναφορές που ας μην τις εκθέσω, γιατί θα εκτεθώ κι εγώ μέσα σε αυτό. Δεν πειράζει, κάτω, κάτω. Δεν μας πειράζει. Ας προτιμήσουμε να το πούμε σε μια άλλη βάση κάποια στιγμή. Αλλά μας αρέσει και αυτή η έκθεση. Όχι, θα το πούμε. Γιατί να μην το πούμε. Μία από τις σκηνές της ταινίας την έχω ζήσει. Την έχω ζήσει λίγο παραποιημένη. Δεν θα πω πια τη σκηνή, ας υπάρχει και λίγο ίντριγκα, να γίνει και λίγο συζήτηση πάνω σε αυτό. Και βλέποντας την, με ποιο τρόπο την έχει αποτυπώσει, είναι αυτό το οποίο νιώθε η ψυχή μου εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι αυτό το οποίο έβλεπα οπτικοποιημένο, αυτό που αισθανόμουν ότι έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν είχε συμβεί αυτό. Η ομορφιά όμως της ταινίας είναι στο ότι στον καθένα μπορεί να του βγάλει μια αρχιτυπική μορφή δική του, η οποία ερμηνεύει ένα κομμάτι της ψυχολογίας του. Πιστεύω ότι στο μέλλον και κοινωνιολογικά και ψυχολογικά θα μπορούν να ερμηνεύσουν με βάση τη σκηνή που κάποιος αγάπησε πολύ ή αγάπησε λιγότερο στο La La Land, τι ακριβώς χαρακτήρας είναι. Υπάρχει αυτή η δόση αγάπης και αλήθειας και υπάρχει, χωρίς να θέλουμε να δώσουμε spoiler σε κάποιον που δεν έχει δει την ταινία, ναι, ένα στοιχείο το οποίο αποδομεί αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την πραγματική έννοια της σημαντικότητας που έχουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή, ακολουθούμε το όνειρό μας. Και αν ακολουθούμε το όνειρό μας, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό? Το δίνω σε μια φόρμα λίγο πιο ποιητική. Θα τονίσω ιδιαίτερα γιατί είχε γίνει και μια κουβέντα τον τελευταίο καιρό για τις πειρατευμένες ταινίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ότι είναι μια ταινία που είναι αποκλειστικά γυρισμένη για τον κινηματογράφο. Θα μου πείτε κάποια στιγμή δεν θα βγει σε βίντεο, DVD, δεν θα τη δούμε στην τηλεόραση. Ναι. Αλλά ο τρόπος που έχει γυριστεί η ταινία είναι για να την απολαύσει σε ένα χώρο και μετά με την ανάμνηση της πρώτης θέασης να μπορείς να το δεις στη μικρή σου οθόνη. Και ό,τι είναι πειρατευμένο σίγουρα δεν είναι με τις προδιαγραφές που πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Ακόμα και αν αφαιρέσουμε το ηθικό κομμάτι στο για ποιο λόγο κάποιος πρέπει να δει πειρατευμένη ή όχι ταινία, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν την κάνουμε τώρα τέτοια ημέρα. Ναι, ναι. Αλλά ακριβώς επειδή οι ταινίες πειρατεύονται όταν στέλνονται στα μέλη της Ακαδημίας, των Όσκαρ ή των Χρυσών Σφαιρών ή κάποιες άλλες Ακαδημίες, είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε το ότι
μία φορά το μήνα, μία φορά το χρόνο θέλετε να πάτε σινεμά, ας δείτε μία ταινία. Αλλά να την απολαύσετε στο φυσικό της χώρο. Ποια άλλη ταινία πιστεύεις ότι θα την μπορεί, μάλλον από τις υποψηφίες ταινίες, να την κοντράρει? Θα μπορούσε να την κοντράρει υπό άλλες συνθήκες το Moonlight. Είναι, αυτά τα Όσκαρ έρχονται μία χρονιά μετά από το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει τεθεί αναφορικά με τα λευκά Όσκαρ και με το στοιχείο του ρατσισμού απέναντι στην Επιτροπή. Πέρυσι λοιπόν ανοίχθηκαν περισσότερες θέσεις για καινούργια μέλη για να μπορούν να ψηφίσουν και έτσι φέτος έχουμε τρεις ταινίες με Αφροαμερικανούς χαρακτήρες στο προσκήνιο. Οι δύο τις θεωρώ περισσότερο, ας πούμε, το πολιτικό άλοθη που θα μπορούσε να είχε η Ακαδημία. Μιλάμε για τις αφανείς ηρωίδες και μιλάμε και για το Fences. Που στο σύνολό τι εννοείς, Αλέξανδρε, τι εννοείς πολιτικό άλοθη? Γιατί ούτως ή άλλως είναι τα Όσκαρ που θα έχουν πολιτική επικάλυψη. Και εκεί θα καταλήξουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτεις από λίγο νωρίτερα αυτό το θέμα. Στην προσπάθεια λοιπόν η Ακαδημία να δείξει το ότι έχει σταματήσει αυτός ο περιορισμός απέναντι στους Αφροαμερικανούς ή τους Ασιάτες ή από άλλη χώρα καταγωγή δημιουργούς, αποφασίστηκε ότι πρέπει να ανοιχτούν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτές οι δύο ταινίες υπό άλλες συνθήκες δεν έχουν την ποιότητα, δεν έχουν το σύνολο. Το κοντράρουν το La La Land, εννοείς. Ναι, είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση. Και δεν θα μπορούσε να είναι. Μπορεί πιθανότατα να ήταν σε μια άλλη κατηγορία. Δεν θα ήταν σίγουρα στην καλύτερη, για την κατηγορία καλύτερη ταινία. Άρα τις βάζουν σαν άλοθη, αυτό μας λες. Πιστεύω ότι είναι το πολιτικό τους άλοθη. Γιατί μία ταινία που οι βασικοί τους χαρακτήρες είναι Αφροαμερικανοί είναι το Moonlight, η οποία είναι μια σπουδαία ταινία. Μια ταινία η οποία μέσα από την απλότητά της, και αυτή φέτος είναι μια χρονιά που νομίζω ότι η απλότητα πολύ, κερδίζει, ναι. Αφηγείται την ιστορία ενός χαρακτήρα σε τρεις διαφορετικές φάσεις της ζωής του, που όσο αλλάζει το όνομά του, τόσο αλλάζει και η ταυτότητά του. Αλλά τα στοιχεία της ψυχοσύνθεσης είναι αυτά τα οποία συνθέτουν έναν χαρακτήρα ο οποίος οφείλει να βιώσει τρεις διαφορετικές φάσεις στη ζωή του. Κομψοτέχνημα. Επίσης ταινία που οφείλει κάποιος να δει στον κινηματογράφο. Προσωπικά όμως, αν φεύγαμε από τη διαδικασία το ποια θα πάρει τα περισσότερα βραβεία ή ποια μπορεί να είναι μια ωραία έκπληξη, εγώ θα μιλούσα για το Arrival. Το Arrival λοιπόν είναι μια ταινία για αυτή η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπως και το La La Land, γενικά το Φεστιβάλ του Τορόντο, και το αναφέρω γιατί έχουμε και κάποιο υλικό που μπορούμε ίσως μετά να δούμε από κάποιες θεματικές εκπομπές που κάνουμε πάνω στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Το βλέπουμε ήδη, τα πλάνα μας. Αυτά βλέπουμε στο Arrival. Ωραία. Τι νομίζεις, τι. Αυτά είναι. Πριν το πεις. Ζω για τέτοιες στιγμές. Το Arrival λοιπόν είναι μια ταινία που επίσης μπορείς να πεις ότι θα μπορούσε να σου μιλάει για ένα μελλοντολογικό θέμα. Η βασική της ιστορία είναι η εξωγήινοι που θα βρεθούν σε διαφορετικά σημεία της γης και θα προσπαθήσουν ομάδες γλωσσολόγων να κατανοήσουν τη γλώσσα τους. Και λες, okay, τι με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσουν παράδειγμα οι ταινίες με επιστημονική φαντασία. Αλλά που δεν σου μιλάει γι' αυτό. Σου μιλάει για τη σημασία της γλώσσας και το κατά πόσο η γλώσσα είναι αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως γλώσσα και επικοινωνία. Σε πηγαίνει πίσω δηλαδή σε εποχές που ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μέσα από το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου σου έδειχνε ότι η γλώσσα δεν είναι αυτό που έχει καθαρά στο μυαλό σου ως τρόπο επικοινωνίας. Επίσης σε βάζει σε μια διαδικασία ερωτημάτων που συνδέονται και λίγο με την κβαντική φυσική, στο κατά πόσο η στιγμή μας τώρα, με μια μικρή αλλαγή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο σε κάποια άλλη περίοδο ή όχι. Όμορφη ταινία και μάλιστα βγάζει και μια δικημένη πρωταγωνίστρια. Συγχώρεσέ με για την μικρή διακοπή. Ότι η Amy Adams θα μπορούσε φέτος να είναι με δύο υποψηφιότητες στα Όσκαρ και δεν είναι με καμία. Η μία είναι σίγουρα για το Arrival, η άλλη είναι για το Νυχτόβια Πλάσματα. Επίσης μια δικημένη ταινία που έχει μόνο μια υποψηφιότητα στα Όσκαρ για δεύτερο ανδρικό ρόλο. Εκτός από το La La Land, ποια άλλη ταινία πιστεύεις ότι έχει πάει δικαίως? Το Lion μπορώ να αναγνωρίσω για ποιο λόγο έχει πάει στις υποψηφιότητες, χωρίς να μπορώ να πω άμα είναι δίκαια ή λιγότερο δίκαια. Στο πρώτο μισό της ταινίας βλέπουμε μια δημιουργία καταιγιστικής δράσης που βιώνει στο δράμα του κεντρικού χαρακτήρα, που είναι ένα παιδί από την Ινδία το οποίο το κλέβουν από το σπίτι του και καταλήγει να το υιοθετήσουν. Και πάλι βλέπουμε τα πλάνα δίπλα ακριβώς σου. Δεν μελετάω τα εξήμερα του Λότο. Και στο δεύτερο μισό βλέπουμε την ιστορία της Ελλάδας. Το Lion έχει 6 υποψηφιότητες, οπότε παίξει 6 νούμερα. Λες, να το κάνω ακριβώς έτσι. Η ταινία σας το πιάσουμε και αριθμητικά για να πάμε λίγο πίσω. Το ότι 14 υποψηφιότητες για το La La Land, 8 υποψηφιότητες για το Arrival και το Moonlight, 6 υποψηφιότητες για το Lion, μια πόλη δίπλα στη θάλασσα και αντιρρησία συνείδησης, 4 υποψηφιότητες για το Πέραν Πάσιν Υποψίας και για το Fences και 3 υποψηφιότητες για τις αφανείς ηρωίδες, οι οποίες προβάλλονται από αυτή την εβδομάδα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Να το πούμε επιπροσθέτως. Θέλω να σταθούμε λίγο ακόμα σε κάτι που έχει να κάνει με τις ελληνικές υποψηφιότητες.
περιπτώσεις, γιατί έχουμε και εμείς δύο από την πλευρά μας. Έχουμε τρεις Έλληνες, δύο ταινίες. Ας μιλήσουμε λοιπόν πρώτα για τον Αστακό, ο Αστακός του Γιώργου Λάνθιμου. Λάνθιμος Φιλίππου. Λάνθιμος Φιλίππου είναι νομίζω ένα από τα πολύ δυνατά πάροτε δίδυμα από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει να συνεργάζονται. Δηλαδή, νομίζω από την πρώτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, πρέπει να ήταν από την Κινέτα. Κινέτα, Κοινόδοντας. Αστακός, τρεις ταινίες που ο τίτλος τους είναι μία λέξη και συνήθως αυτή η λέξη λειτουργεί συμβολικά ή συνειρμικά στον θεατή που την παρακολουθεί. Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ στο εξωτερικό. Και μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που έχει αγαπηθεί. Η ηθοποιή, και μάλλον αυτό έχει προδοθεί περισσότερο από αυτά που έχει πει ήδη η Ρέιτσελ Βάις, αλλά μάλλον αυτά που δεν έχει πει, αυτά που έχει αφήσει να εννοηθούν. Ήδη η Ρέιτσελ Βάις, όπως και ο Κόλιν Φάρελ, έχουν αναφέρει ότι παίρνοντας ένα σενάριο στα χέρια τους, διαβάσανε κάτι το οποίο. Είχαν την αίσθηση ότι υπάρχει μια μικρή συνοχή, είχαν την αίσθηση ότι έχει μια λογική συνάφεια με αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν κατανοούσαν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο υποκριτικής, όπως σας είπε νωρίτερα και ο Όθωνας, το δελεαστικό μέρος ήταν ότι έπρεπε ή να έχουν μια αναφορά και να μπορούν να την αξιοποιήσουν ερμηνευτικά, ή υπό άλλες συνθήκες θα όφυλαν να βρουν μια σύμβαση. Έλα όμως που ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος, αποφεύγει να τους δώσει παραπάνω πληροφορίες. Ο Κόλιν Φάρελ έχει πει το εξής χαρακτηριστικό, ότι κάθε φορά που ρωτούσα, πες μου για ποιο λόγο αντιδράει έτσι. Ο χαρακτήρας έβαζε τα χέρια του στα αυτιά και έλεγε μπλα 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 μπλα. Θεωρούσε ότι δεν υπάρχει λόγος. Αλλά αυτό που είπε ο άνθρωπος, ότι δεν υπήρχε κάπου να πατήσει, να τοποθετηθεί. Ναι, όμως αυτό δίνει παραπάνω ενδιαφέρον, γιατί σου δείχνει το ότι οι ηθοποιοί έχουν μπει σε μια διαδικασία να λειτουργούν με φόρμες. Όταν τους σπάσει τη φόρμα και καταλάβουν ότι είναι σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, που η ασφάλεια της ταινίας δεν είναι μόνο η σκηνοθεσία του Γιώργου, αλλά είναι ένα σενάριο. Είναι ένα σενάριο το οποίο τους δίνει τους περιορισμούς των δράσεων, όχι τους περιορισμούς της συναισθηματικής έκφρασης. Κάποια στιγμή, αν δοκιμάσουν 15 διαφορετικά πράγματα και τα ξεχάσουν και τα 15, αυτό που θα τους μείνει θα είναι αυτό που θα είναι το σωστό. Έτσι, δεν έχω πάθει πλάκα, έτσι δεν είναι. Σαν να έχουμε δίπλα μας το φάντομ του κινηματογράφου. Έτσι, θα το μας έχεις παρουσιάσει, παρουσιάσει 5-6 ταινίες, έτσι μπαμπαμπαμπαμ. Ελπίζω να είναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ικανή η πληροφορία στο να μην έχουμε μπερδέψει. Έχουμε και την Δάφνη Δημαντζιαράκη. Ναι, η ταινία της, μάλιστα είναι μικρού μήκους, δημοσιογράφος που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Ήταν μέρος της βασικής εργασίας. Το μεταναστευτικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα θέμα το οποίο ήδη στον κινηματογράφο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει βγει στο προσκήνιο. Άμα πάμε και πιο πίσω, φυσικά, αλλά τώρα πολύ πιο έντονα. Για τους πρόσφυγες. Για τους πρόσφυγες, ακριβώς. Η συγκεκριμένη ταινία έδειξε από την αρχή το ότι πρόκειται να έχει μια τέτοια πορεία. Πιο πολύ γιατί η αμεσότητα της αίσθησης ενός. Μάλλον μιας δημοσιογράφου, η οποία μπαίνει στο θέμα και αποφασίζει να το ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο, έχει κάνει την Ακαδημία να κρατήσει αυτές τις. Έχει ερωτήσεις πάνω σε αυτές τις υπέροχες σκέψεις, το πώς πρέπει να είναι ένα ντοκιμαντέρ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη μυθοπλασία, πρέπει να είναι ένας τρόπος αφήγησης της πραγματικότητας, πρέπει να είναι μια καταγραφή, σαν να είναι ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Και αυτή δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Έχει βρει μια δική της γλώσσα και εφαρμόζει μέσα από τη δική της γλώσσα τα γεγονότα. Αλεξάνδρε, κρατάω για το τέλος την πολιτική επισκίαση των Όσκαρ. Την πολιτική κουβέντα, όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται, το κρατάω για το τέλος. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν κάποια highlight που έχει φτιάξει η κοπελιά εδώ δίπλα και έχουν να κάνουν με τα Όσκαρ. Έτσι, έχουμε και εμείς σε κάποια βίντεο για να ξεκουραστείς και να μας πεις τι έχεις ακούσει για αυτά. Για να δούμε. Να ξεκινήσουμε από το. Θα ξεκινήσουμε από το κόκκινο χαλί, βεβαίως. Που μας εντυπωσιάζει τις γυναίκες πάρα πολύ. Το βίντεο είναι από το στρώσιμο του κόκκινου χαλιού έξω από το θέατρο στο Λος Άντζελες. Όλη αυτή η διαδικασία, βλέπεις πόσοι φωτογράφοι είναι τη βραδιά και το τι φοράνε ηθοποιοί, και αλλά και πόσοι είναι τώρα, και πόσοι είναι, τώρα για να τραβήξουν το στρώσιμο του κόκκινου χαλιού, έτσι. Το κόκκινο χαλί, η ιδιαιτερότητά του δεν είναι ούτε το πόσο στρώνουν μια ημέρα πριν, ούτε όλη αυτή η διαδικασία. Είναι το ότι συνδέει το κόκκινο χαλί με τα πρόσωπα που θα πατήσουν αυτό το κόκκινο χαλί. Βέβαια. Αυτό το μικρό κομμάτι δόξου που θα μπορούσε κάποιος να το κόψει τετραγωνάκια και να το χρησιμοποιήσει ως κάτι ιερό και άγιο στο χώρο της τέχνης, αυτό βλέπεις εκείνη τη χρονιά και λες: «Οκ, είμαστε μια ανάσα πριν από τις βραβεύσεις». Έρχομαι όμως τώρα στο πολιτικό θέμα, χωρίς να το πολύ αναπτύξω. Θα σου απαντήσω για ποιο λόγο συνδέεται με εδώ και θα το κλείσουμε στο τέλος της κουβέντας μας έτσι κι αλλιώς. Ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η τελετή θα ήθελα φέτος.
φέτος, αν και θα έχει σίγουρα το πολιτικό της χρώμα. Λόγω Τραμπ, έτσι, αυτό δεν εννοούμε όλοι. Να μην ξεχάσουν ότι δεν είναι πολιτική εκδήλωση. Τα βραβεία Όσκαρ είναι σίγουρα για να ακουστούν κάποιες θέσεις και τοποθετήσεις των ηθοποιών, αλλά παραμένουν μία τελετή. Και νομίζω ότι καλό θα είναι να βρεθεί αυτή η ισορροπία που μπορεί να έχει το πολιτικό της χρώμα, αλλά να μην είναι μια πολιτική μαρτυρία 90 λεπτών στη διάρκεια τριών ωρών που διαρκεί συνολικά. Πιστεύεις ότι θα το κρατήσουν αυτό οι ηθοποιοί, ή θα βρουν την ευκαιρία να το πιστεύουν πολιτικά? Υπάρχει μεγάλος τιμός, και από τη στιγμή που η Μέριλ Στρίπ έχει ανοίξει ένα δρόμο, όπως και πάρα πολλοί ηθοποιοί και άνθρωποι του χώρου έχουν τοποθετηθεί πολιτικά, φαντάζομαι το ότι. Όταν πολυσυζητάς ένα θέμα, έχεις φύγει δηλαδή από τα μέτρα του να έχεις ένα πραγματικό statement και να το κάνεις, όσοι επαναλάβουν θέσεις ή τοποθετήσεις, θα χάσουμε απλά τον χρόνο από το υπόλοιπο που θέλεις να γιορτάσεις εκείνη την ημέρα. Τοποθέτηση που αφήνω έτσι γιατί θέλω να δούμε πολύ καλά. Ούτως ή άλλως το είπαμε ότι το πολιτικό σκέλος, πάμε σε εικόνα. Πάμε σε εικόνα, πάμε να δούμε τι έχουμε, τι άλλο μας έχει ετοιμάσει. Έχουμε κάποιες κυρίες από το κόκκινο χαλί και κάποια σχόλια από τους σχεδιαστές. Τι περιμένουν να φορεθεί? Βλέπουμε ήδη κάποιες παλιότερες φωτογραφίες στην Ρις Βίδερσπουν. Ναι. Είναι η Βαϊόλα Ντέιβις. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το τι πρέπει να φορέσουν, τι θα φορέσουν, ποιος τους δίνει. Να σου κάνω εσένα μια ερώτηση. Βεβαίως. Προσπαθώ τι να το θα κατανοήσω. Θα έβαζες άμα στον κόκκινο γαλί. Θα φύγω από αυτό, θα μου το πεις αμέσως μετά, ναι, μόλις ολοκληρώσουμε αυτό, για να μην εκθέσουμε στην επόμενη χρονιά στα Όσκαρ τι θα φορέσεις. Αλλά η βασική μου ερώτηση είναι για ποιο λόγο κάποιος μπορεί να θέλει να κάτσει τρεις ώρες και να δει όλα τα ρούχα τα οποία θα φορεθούν. Από τη στιγμή που θα τα δει και στην εκδήλωση. Αυτό πάντοτε μου δημιουργούσε απορία και θέλω να έχω τη γυναικεία ματιά πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει. Δηλαδή θέλω να. Είδαμε την Καρολίνα Χερέρα πριν. Mm. Διαβάζω που λέει τι πιστεύει ότι πρέπει να φορεθεί. Δεν ξέρω, είναι κάτι γυναικείο, είναι κάτι που με ελκύει. Θέλω να ακούσω, θέλω να δω τι θα φορέσει. Θα κάτσω να δω την κίνηση της κάμερας από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Θα ψάξω να δω τι φοράει, αν δεν υπάρχουν σχόλια. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που έχουμε αντίστοιχα με το μακιγιάζ, με τα μαλλιά. Το ρούχο πιστεύεις ότι το φοράνε ή τους φοράει σε μια τέτοια εκδήλωση? Κοίταξε, υπάρχουν και τα δύο. Mm. Υπάρχουν κάποιες που το ρούχο το φοράνε και κάποιες που τους φαίνεται να μην το, ξέρεις, να μην το έχουν. Νομίζω και τα δύο. Μ' άρεσε αυτό που είπε η Χερέρα, ότι θέλω να δω κλασικά πράγματα. Είσαι φαν της λοιπόν, είναι σαφές. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι, όπως ο Κοτσιόπουλος που είδαμε πριν, ότι θέλω να δω τις γυναίκες, λέει, να τολμήσουν κάτι σύγχρονο. Νομίζω ότι στα Όσκαρ πάντα οι γυναίκες σκέφτονται να είναι περισσότερο κλασικές. Θυμάσαι καθόλου κεντρικές εμφανίσεις? Γιατί εμένα μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν η Σερ με το παράξενο. Με το πουσακάκι πίσω. Ναι, αυτά. Ή Μπιόρκ με το αυγό της κότας. Ναι. Κοίταξε, είδαμε και την Nicole Kidman που φορούσε κάτι πράσινο που θύμιζε λίγο τα φτερά, λίγο παγώνι. Νομίζω ότι ήταν τώρα, στις χρυσές σφαίρες. Το μάλλον με άλλου τύπου κατάληξη, με άλλο τρόπο εκφοράς τη λέξη παγώνι, ναι. Εψιλον γιώτα. Το χρησιμοποιούμε ως επίθετο. Εγώ δηλαδή θα κάτσω να δω το κόκκινο χαλί. Okay, θα μεταφυγηθείς αύριο, γιατί εγώ δεν θα τα δω. Αυτά νομίζω εκείνη την ώρα θα κοιμάμαι και θα ξυπνήσω αμέσως μετά. Και θα τα ψάξω και στα social media. Και να πούμε επίσης ότι χθες στην ΕΡΤ2 δείξαμε ένα πρώτο μέρος μιας εκπομπής θεματικής με θέμα το Τορόντο και ήταν η σχέση του Τορόντο με τα Όσκαρ. Όσοι δεν έχετε δει το πρώτο μέρος, το δεύτερο την επόμενη εβδομάδα, 8 το βράδυ, από τη συχνότητα της ΕΡΤ2, είναι αυτοί που ίσως αδικήθηκαν από τα Όσκαρ. Γιατί θεωρείται το φεστιβάλ του Τορόντο ο προάγγελος των Όσκαρ, γιατί συνήθως οι περισσότερες ταινίες. Πριν αρχίσουν να παίρνουν τις πρώτες βραβεύσεις, αν κάνουν μια στάση στο Τορόντο, είναι μια ένδειξη ότι ενδέχεται να τις δούμε Όσκαρ, χρυσές σφαίρες και στις μεγάλες βραβεύσεις. Κατάλαβα. Έχουμε ένα ακόμα βίντεο για να δούμε πώς είναι το Green Room, όπως λέγεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά. Εκεί όπου γίνονται, που περιμένουν οι ηθοποιοί, που διαδραματίζεται όλο το backstage. Αυτό είναι στα φετινά Όσκαρ. Αυτό είναι το δωμάτιο που έχει πάρα πολλές οθόνες, που βεβαίως έχει μπαρ, που θα έχει αργότερα κάτι να πιούνε ή κάτι να φάνε, με παλιές φωτογραφίες. Με αγαλματίδια ρέπλικες. Όταν είχα κάνει το Green Room της Eurovision πριν αρκετά χρόνια, δεν είχαμε τέτοιο. Αυτό θα το καταγγείλω. Αυτό όχι, κύριε Παρλαπάνη, επειδή βεστήκατε να κάνετε σχόλιο ότι δεν είναι green. Αν αφήσουμε λίγο το βίντεο να παίξει, υπάρχει φόντο το οποίο δείχνει βαθιά. Πηγαίνει τώρα η κάμερα. Ναι, γιατί έχουμε. Που έχει να κάνει με ζούγκλα. Βλέπεις.
Green γύρω, friendly, γύρω, λοιπόν. Ναι. Είναι green. Ναι, θέλησαν να το φτιάξουν ακριβώς, κύριε Παρλαπάνη, όπως το ζητήσατε. Πράσινο. Αυτό είναι το green room των φετινών Όσκαρ, λοιπόν. Είναι δηλαδή από επιλογή του κυρίου Παρλαπάνη έχει γίνει, χαίρομαι πάρα πολύ. Επειδή λέει μόνο green δεν είναι. Μιλάς για το σκηνοθέτη. Είναι τελικά πολύ green. Μιλάς για το σκηνοθέτη μας. Μάλιστα, πήραμε λοιπόν μια γεύση. Έτσι και λίγο από τα παρασκήνια. Έτσι, μα αυτό νομίζω ότι και για τον τηλεθεατή αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Ναι, πάντα ψάχνει το παρασκήνιο για να μπει στη σκηνή. Ελπίζω πάντως να έχουμε δώσει ένα καλό κίνητρο σήμερα και σε εσάς που δεν έχετε δει το Λαγκάντα αλλά και στο κοινό να αφήσει κάποια στιγμή εκεί, λίγο πριν το δελτίο μας, για να προλάβει και το δελτίο, να φροντίσει να πάει σε μια προβολή 6 με 8, να απολαύσει μια ταινία που ακόμα και να μην τους αρέσει, μπορούν να κατανοήσουν κάτι για τον εαυτό τους, κάπου καλά κρυφά. Και εκεί που πονάς είναι αυτό που σου ερμηνεύει καλύτερα. Διαβάζω, Αλέξανδρε, ότι είναι τα πιο πολιτικά φορτισμένα Όσκαρ αυτή τη στιγμή και όλοι περιμένουν το βράδυ να υπάρχει μια κλεβαστική αντιμετώπιση απέναντι στον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ. Ας μην τον ψηφίζανε. Δεν μιλάω για αυτούς. Κατανόησα. Ήθελα να κάνω και εγώ το δικό μου σχόλιο στον βαθμό που μου επιτρέπεται και δεν φεύγει μέσα από το δημοσιογραφικό. Δεν το βάζω ως θέμα κριτικής, απλά ως ειδησιογραφία. Ο γραμματέας του Τραμπ, αν καλά διάβασα κάπου, πρότεινε στον Τραμπ να μην δει τα Όσκαρ απόψε. Προφανώς φοβάται ότι θα στεναχωρηθεί. Γιατί σίγουρα δεν υπάρχει μήνυμα το οποίο δεν θα προκύψει. Μάλλον ανάποδα να το πω. Θα υπάρχουν αρκετά μηνύματα κερδισμένων που θα έχουν να κάνουν με αντιρατσιστική. Πόσα δάχτυλα χρειάζεται για να κρύψει κάποιος το πρόσωπό του και πόσα δάχτυλα χρειάζεται να ανοίξει για να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχω δώσει την ποιητική νότα που θα έπρεπε να δώσω σε κάτι το οποίο είναι και χλεβαστικό και ουσιαστικό. Θα πω πάντως ότι στην κατηγορία καλύτερη ξενόγλωσσα ταινία πολύ καλά θα κάνουν να τοποθετηθούν πολιτικά, όπως έχει ήδη γίνει από χθες. Οι απαγορεύσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι εκτός ελέγχου των ορίων του τι πραγματικά μπορεί να οριστεί ως δημοκρατία και τι όχι. Η τρομοφοβία έχει αντικαταστήσει την έννοια της ανάγκης για ελευθερία και δικαιοσύνη και δημοκρατία. Το πολιτικό σχόλιο λοιπόν το περιμένω και το περιμένω με αγωνία. Θα ήθελα να είναι πρωτότυπο πολιτικό σχόλιο και να μην είναι επανάληψη όσων έχω ακούσει. Ήδη έχουν γίνει πολιτικές κινήσεις. Ο Ιρανός που είναι με τον Εμποράκο. Και ο οποίος δεν πήγε καν, έτσι. Οι φήμες θέλουν αρχικά το ότι επειδή είχε απαγορευτεί και σε εκείνον η είσοδος την περίοδο της προώθησης της ταινίας, ότι γι' αυτό το λόγο έχει θέσει και το εμπάργκο και πολύ καλά έχει κάνει, γιατί έτσι ξεκίνησαν και οι υπόλοιποι υποψήφοι στην ίδια κατηγορία να τοποθετηθούν με ένα κοινό τους μήνυμα στο ότι εναντιώνονται όχι στην ίδια την τελετή αλλά σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Το κεφάλαιο Τραμπ σίγουρα στο μέλλον θα το μελετήσουν πολύ πιο ουσιαστικοί αναλυτές από εμένα και ίσως κάποιους άλλους ανθρώπους του χώρου, στο κατά πόσο έχει λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά. Βλέπουμε πάρα σε αρνητικές επιπτώσεις από την πρώτη στιγμή και αυτό θα πρέπει να μας κάνει όχι να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, αλλά να βάλουμε ένα πιο ουσιαστικό ερώτημα στον εγκέφαλό μας και να το επεξεργαστούμε στο για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος έχει επιλεγεί στην παρούσα φάση. Έχει καταφέρει με το όποιο πολιτικό σύστημα και όποιες αδυναμίες θα έχει στο να βγει ένα πραγματικό ρεαλιστικό αποτέλεσμα να είναι ο πρόεδρος Αμερικής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Αν είχαμε αύριο εκπομπή θα τα ξαναλέγαμε. Δεν έχουμε, θα τα ξαναπούμε μαζί. Με άλλους θα τα πεις, είμαστε σίγουροι. Με πολύ χαρά, όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Το αγαλματίδιο που βλέπουμε. Ναι. Είναι άντρας ή κορίτσι? Όποιος αισθάνεται ότι είναι κάτι από τα δύο, έχει κάποιο λόγο για να αισθάνεται. Άρα έχει καθρεφτήσει ένα δικό του θέμα. Εσύ για εσένα τι είναι? Δεν ξέρω. Ρώτησα και. Είναι ο Θείος Όσκαρ. Είναι ο Θείος Όσκαρ. Σας το απάντησα κατευθείαν. Είναι ο Θείος Όσκαρ. Έχει πάρει το όνομά του από. Όταν προσπαθούσαν να βρουν. Όταν είχαν προσπαθήσει να βρουν το όνομα για το συγκεκριμένο αγαλματίδιο, αν θυμάμαι και εγώ σωστά την ιστορία, είχε πεταχτεί μία από την κουβέντα και λέει να δώσουμε το όνομα του Θείου, Όσκαρ. Οπότε έτσι ονομάστηκε ο Θείος Όσκαρ. Αλέξανδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά και πάμε μέχρι την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την...